Στην τρίτη εθνική στο μπάσκετ έχουμε αμφίροπα παιχνίδια, δυνατές μάχες. Στην Καρδίτσα αγωνίζεται ο Ηρακλής και θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από μια σειρά άτυχων αποτελεσμάτων. Η νίκη είναι στις δυνατότητες των παιχτών του κυρίου Τζιλίνη και αυτήν θα επιδιώξουν. Την πολύ καλή ομάδα της Καστοριάς υποδέχονται οι Διόσκουροι στο ΔΑΚ Κοζάνης. Ο κύριος Χολόπουλος γνωρίζει τις δυσκολίες του παιχνιδιού, αλλά επίσης γνωρίζει το πάθος και τις δυνατότητες των παιχτών του. Άπαντες στους Διόσκουρους πιστεύουν στη νίκη της ομάδας τους. Δύσκολη αποστολή για τη Σάτιστα μέσα στο Αγρίνιο, όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα. Ο ανεβασμένος Πρωτέας Γρεβενών αντιμετωπίζει εκτός έδρας το θηρίο της κατηγορίας που ακούει στο όνομα ΑΕΛ. Χωρίς άγχος και με άγνοια κινδύνου, οι παίκτες του Πρωτέα πάνε Λάρισα να παίξουν καλό μπάσκετ και ό,τι βγει. 16η αγωνιστική, 8 Δευτέρου την Κυριακή, ΑΕΛ Πρωτέας Γρεβενών, νίκη Βόλου Μελίκη, Έολος Αστακού Βόνιτσα, Πανιδεσαϊκός Μεταμόρφωση Βόλου, Αγρίνιο Σιάτιστα, Διόσκουρη Κοζάνης Καστοριά και Καρδίτσα Ηρακλής Κοζάνης.